γιατί δεν μπορούν να έρχονται εδώ κορίτσια τα οποία δεν φοράνε σχεδόν τίποτα και να περνάνε. Αλλά εγώ επειδή φοράω ένα μπόντι το οποίο επιτρέπει το σώμα μου να το φορέσω και ένα σακάκι από πάνω και ένα πολύ φαρδί παντελόνι. Και σου λένε ότι επειδή κάνει και κρύο, χρειάζεται και ένα πανωφόρ. Να μου λένε ότι δεν είναι αυτή η εικόνα μου, είπε ο κύριος Χάρης, δεν είναι αυτή η εικόνα να βγεις έξω να πας να φας μπέργκερ το βράδυ. Όχι, όχι, ότι δεν ταιριάζει με τον μπέργκερ. Αν του λέγεις ότι πάω στα μπουζούκια, μπορεί να σου λέγε ταιριάζει. Δεν ξέρω. Υπάρχουν, ωραία, η εικόνα για μένα της Ιωάννας, μιας και θέλετε να μιλάμε συγκεκριμένα, γιατί δεν έχω κάτι με την κοπέλα, έχω κάτι με την κριτική των Κριτών. Η εικόνα της Ιωάννας για μένα δεν στέκεται πουθενά με αυτή την εμφάνιση, παρά μόνο σε κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Αυτό το πράγμα λοιπόν που λένε σε μένα τώρα, το βρίσκω εμπαθές απέναντί μου. Ή αν όχι εμπαθές, μέσα σε ένα ρόλο. Γιατί έγιναν κάποια πράγματα, όπως είπα, και ίσως πρέπει ξαναλέω, η Μελένα να δεν μένουμε σε οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί την προηγούμενη μέρα ή την προηγούμενη ώρα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί εκεί βρίσκονται για να κρίνουν μία εμφάνιση. Εσύ νιώθω ότι για κάποιο λόγο είσαι κάπως προκατηλημένη απέναντί του. Τον είπα το λόγο. Ότι από τη στιγμή που μια κοπέλα μπορεί να σταθεί όπως να είναι, όπου να είναι, έχω και εγώ δικαίωμα να σταθώ σε ένα μπεργκεράδικο με τον σύντροφό μου και να φοράω ένα πολύ ωραίο μπόντι. Το φυσικά. Οποίο διαγράφει μόνο το κορμί μου και τίποτε άλλο που δεν θα έπρεπε να διαγράφει. Αυτό. Θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Τι να συμπληρώσουμε. Ποιος, η Ιωάννα, να συμπληρώσει κάτι. Σοφία, ναι. Δίπλα στα πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια. Ευχαριστώ.